Χαίρετε. Αμφωτέρων ημίσια και σήμερα, ο έρωτας και ο μύθος δηλαδή, ο έρωτας και η συζυγία στον ελληνικό μύθο. Και το πέμπτο θέμα μας αφορά θεούς. Και δεν αφορά ευχάριστη αγαπητική σχέση, το αντίθετο μάλιστα. Μιλάμε για το βίο της γης και του ουρανού. Η σειρά μας λοιπόν παίρνει ένα θείο ζεύγος των πρώτων θεών, των θεοπατώρων όπως τα λέγαμε στη μυθολογία, των θεοπατώρων των Ολυμπίων Θεών. Πρόκειται για την αρχαίγονη ένωση της γης και του Κρόνου. Ή μήπως του Χρόνου. Κρόνος και Χρόνος, ένα χ διαφέρει. Και ο Χρόνος, όπως ξέρουμε, τρώει τους 12 μήνες και ο Κρόνος έτρωγε τα παιδιά του, όπως τον παρακάτω. Γαία και Κρόνος λοιπόν οι στυλοβάτες του θεατού περιβάλλοντος στη σκέψη των αρχαίων ανθρώπων. Μια ένωση βέβαια που δεν έχει τη θρεκτικότητα, το ρομαντισμό θα λέγαμε άλλων ζευγών που διηγηθήκαμε και θα διηγηθούμε, που στην παρούσα γενικά εργασία έχουμε καταγράψει. Το αντίθετο μάλιστα. Μόνο το τέλος του ουρανού, αυτό καθ' αυτό θα μας πείσει σχετικά. Η γέα πρώτα απ' όλα. Η γέα προϋπήρχε. Έτσι λέει ο μύθος. Όπως το χάος και ο έρωτας. Ο έρος ως Θεός, όχι όπως τον ξέρουμε με τη γνωστή, περισσότερο γνωστή εκδοχή του. Το Θεό δηλαδή της αγάπης και του σαργικού έρωτα. Το μικρό μωράκι με το βέλος, ξέρετε. Ο έρωτας έχει άλλη ονομασία φάνης. Στη δημιουργία του κόσμου λοιπόν και κατά την ελληνική μυθολογία. Δηλαδή τα τρία που προϋπήρχαν πάντοτε ήταν γέα, το χάος και ο έρωτας. Σύμφωνα με δευτερεύουσες μυθικές πηγές, αργότερα τους ορφικούς, οι τρεις αυτές κοσμικές υπάρξεις γεννήθηκαν κατά αντίστροφη σειρά από το λεγόμενο κοσμικών οών, ένα αυγό, το οποίο προήλθε από το μηδέν ή από τη νύχτα. Έπασαν και οι αρχαίοι να βρουν την αρχή του χρόνου, την αρχή της δημιουργίας. Δεν μπορούσε να το συλλάβει το ανθρώπινο νους. Η γέα, στο επίπεδο της μυθικής ελληνικής κοσμογονίας, συμβολίζει φυσικά την υλική πλευρά του κόσμου και όχι τη γη αυτή καθ' αυτή. Το χάος συμβολίζει τον ευρύτερο χώρο του σύμπαντος, κοσμικές διαστάσεις. Ο έρωτας συμβολίζει την κινητήρια δύναμη που ενώνει αυτά και τα μεταμορφώνει και τα μεταλλάσσει. Αυτό και ονομάζεται και φάνιες, από το ρήμα φαίνομαι. Μεταμορφώνει το παν. Ουσιαστικά όμως, το πρώτο κοσμικό ζεύγος δημιουργίας είναι ο ουρανός και η γέα. Ο ουρανός θεωρείται ο πρώτος και μέγας θεοπάτορ, θα λέγαμε, στην ελληνική μυθολογία, η γέννηση του οποίου ταυτίστηκε μυθολογικά με τη στιγμή της ανάδειξης του πνεύματος του ανθρώπου και της γέννησης των επιστημών, ακόμα των γραμμάτων και των τεχνών. Ο ουρανός ήταν η προσωποποίηση γενικά του ουράνιου θόλου και κυρίαρχος της λεγόμενης πρώτης γενιάς πάνω στη γη. Όπως διαβάζουμε στον Απολόδωρο σχετικά, 1, κεφάλαιο 1, στίχος 1, ουρανός πρώτος του παντός εδυνάστευε κόσμο. Είναι ένας από τους λεγόμενους πρωτόγενους, ο γυραιότερος των θεών, των στοιχείων της φύσεως και ο πρωτότοκος γιος της γης, η οποία τον γέννησε την ώρα που κοιμόταν δίπλα στον έρωτα, χωρίς, λέει ο μύθος, γονιμοποίηση, για να την περιβάλλει και για να είναι, ο ουρανός λέει τη γη, και για να είναι αιώνιος και ασφαλής οίκος των μακαρίων θεών που θα προέκυπταν στη συνέχεια, διαβάζουμε στη Θεογονία, σιγματάφ 127-128 του Ισιώδου. Ο ουρανός είναι το πρώτο άρεν στοιχείο της μυθικής κοσμογονίας. Η ένωσή του σηματοδοτεί αυτό που λέμε την αρχή της μυθολογίας. Η γέα ενώθηκε με τον ουρανό και δημιούργησε τους γίγαντες, τους τιτάνες, τον ωκεανό, τρεις από τους κύκλοπες, τρεις εκατόνχυρες, που ονομάστηκαν έτσι λόγω του αριθμού των χεριών τους, και γενικά όλο τον κόσμο. Επειδή όμως η γέα γεννούσε πολλά παιδιά, ο ουρανός κάποια στιγμή άρχισε να φοβάται για την πρωτοκαθεδρία του, τη μελλοντική. Και μισώντας τα ίδια του τα τέκνα, επειδή τα φοβόταν, τα φυλάκιζε βαθιά στα έγκατα της γης, στον Τάρταρο. Αν και αυτή η κακή πράξη ικανοποιούσε τον ίδιο, η γέα θύμωσε τόσο πολύ που κάποια στιγμή ανάβλησε ατσάλινο αδάμαντα και το έδωσε στα παιδιά της για να φτιάξουν ένα τεράστιο δρεπάνι για να πολεμήσουν τον κακό πατέρα τους. Όμως κανείς δεν είχε το κουράγιο να κάνει αυτό το έγκλημα. Μόνο ο Κρόνος, ο γενναιότερος των Τιτάνων, δεν δίστασε. Ο πινέκας του Τζόρτζο Βασάρη, που βλέπουμε και στο βίντεο, μας δείχνει στη σκηνή. Πράγματι, με την πρώτη ευκαιρία, καθώς ο ουρανός έπεισε να κοιμηθεί στην αγκαλιά της γης, ο Κρόνος πήρε το δεπάνι και τον ευνούχησε. Από τις σταγόνες του αίματος που έπεσαν στη γη γεννήθηκαν οι τρεις ερηνίες, που συμβολίζουν τις τύψεις. Μήπως τις τύψεις για την πράξη που έκανε.
οι γίγαντες και οι μελιάδες νύμφες. Από το σπέρμα του αποκομμένου αυτού γεννητικού οργάνου που έπεσε στη θάλασσα, γεννήθηκε αργότερα και η θεά Αφροδίτη. Ο Κρόνος κυριάρχησε στη δεύτερη γενιά των θεών, μέχρι που ο γιος του Δίας και αυτός με τη σειρά του τον καθαίρεσε, τιμωρώντας τον οφθαλμόν αντί οφθαλμού, αποκαθιστώντας τη δικαιοσύνη στη συνείδηση των ανθρώπων. Αιτία γι' αυτό υπήρξε η αδικία και η σκληρότητα του Κρόνου. Έτσι η Γαία βοήθησε το Δία, δίνοντάς του το φάρμακο που θα αναγκάσει τον Κρόνο να βγάλει από μέσα του τα παιδιά θεούς τα οποία έφαγε από φόβο μη χάσει την εξουσία του κατά πρότυπο του ουρανού. Αξίζει να αναφέρουμε, αυτά είναι αργότερα. Αξίζει να αναφέρουμε πως υπάρχει μια εκδοχή κατά την οποία η Γαία μετά την πτώση του ουρανού ενώθηκε με τον ωκεανό πια και γέννησε θεούς και θεές του υγρού στοιχείου. Ποιοι όμως θεωρούνται άλλοι απόγονοι του ουρανού και της Γαίας? Το πρωταρχικό λοιπόν ζεύγος των μυθικών θεών γέννησε εκτός από αυτούς που προαναφέραμε και τον ωκεανό, την Τυφή θάλασσα, τον Κύο με ομικρογιώτα, τη Φίβη, τον Υπερίωνα, τη Θεία, τον Κρύο με εψιλογιώτα, τον Ιαπετό, τη Θέμιδα, τη Μνημοσύνη, τη Ρέα, τον Βρόντι, τον Αστερόπη, τον Άργη, τον Κότη και τον Γίγη. Τέλος, από τον ουρανό αλλά χωρίς μητέρα, γεννήθηκαν, όπως είπαμε πριν, εκτός στην Αφροδίτη και τις Ερηνίες, οι Γίγαντες, ο Αλκιονέας, ο Κρητίος, ο Εγκέλαδος, ο Πορφυρίων, ο Αιχείων και οι λεγόμενες Μελιάδες νύμφες. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Χαίρετε.